Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είστε ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Είμαστε στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι σε αυτό εδώ το στούντιο ακριβώς, 5 χρόνια πριν, το 19, λίγο πριν εκλεγείτε πρωθυπουργός, είχατε αποφασίσει να δώσετε την πρώτη πιο χαλαρή συνέντευξη σε μια lifestyle εκπομπή και ανοίξατε το δρόμο. Μου φέρατε γούρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω ότι θα μου ξαναφέρετε γούρι και τώρα. Με μεγάλη χαρά, βεβαίως, και σας ευχαριστώ που το λέτε. Αναρωτιόμουν, βλέποντας θες τη διακαναλική συνέντευξη, γιατί ήθελα να είμαι πολύ ενημερωμένη, πώς αντέχετε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί επειδή ήμουν και σε επικοινωνία και με τους συνεργάτες σας για να οριστικοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες, λέω πώς θα αντέξει να έρθει, πώς αντέχουν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτούς τους ρυθμούς, πώς αποφορτίζεστε, πώς τα βγάζετε πέρα. Η προεκλογική περίοδος από τη φύση της είναι μια πολύ έντονη διαδικασία. Χρειάζεται αυστηρό πρόγραμμα, κάποιες ώρες ύπνου, καλό φαγητό, λίγη άσκηση όποτε βρίσκουμε χρόνο, αλλά επειδή μπαίνεις σε έναν συγκεκριμένο ρυθμό, όταν έχεις και καλούς συνεργάτες που σε βοηθούν με την υποστήριξη της όλης διαδικασίας, περνάει ο χρόνος χωρίς να το καλοκαταλάβεις. Δηλαδή τώρα έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα και αν μου ζητήσεις να θυμηθώ πώς πέρασαν αυτές οι τρεις εβδομάδες, δεν μπορώ να σου απαντήσω πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Και τώρα βέβαια έμειναν ακόμα 5 μέρες προεκλογικής εκστρατείας. Αύριο θα βρεθώ πάλι στη Θεσσαλία, Τετάρτη στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή έχουμε την τελική μας κέντρωση στην Αθήνα. Οπότε βλέπουμε πια το τέλος. Αλλά η τελευταία εβδομάδα είναι πάντα η πιο κρίσιμη. Η πιο απαιτητική. Η πιο απαιτητική και ειδικά ως προς την ανάγκη να πείσουμε τους πολίτες να έρθουν στην κάλπη, να τους εξηγήσουμε γιατί αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία και να αντιμετωπίσουμε μια γενικότερη αίσθηση αδιαφορίας που πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Να τους εξηγήσουμε δηλαδή γιατί αυτά τα οποία θα γίνουν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια τελικά μας αφορούν όλους και γιατί έχει σημασία να επιλέξουν τους καλύτερους ευρωβουλευτές και τελικά τα κόμματα που αισθάνονται ότι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν πάρει λίγο το χαρακτήρα εθνικών εκλογών. Δηλαδή υπάρχει τέτοια πόλωση και τέτοια ένταση που ξεχνάς λίγο και την ουσία ότι ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Είναι σαν ο καθένας να έχει βάλει ένα προσωπικό στοίχημα. Εσείς να αποδείξετε ότι αξίζετε το 41% που σας έδωσαν οι πολίτες. Ο κύριος Κασελάκης ότι αξίζει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέλει να βγει και να αναδειχθεί ως δεύτερο κόμμα. Λογικό είναι το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός αρχηγός να θέτει τους δικούς του στόχους. Είναι μια εθνική κάλπη και σίγουρα θα υπάρχει και μια εθνική καταμέτρηση ποσοστών. Ας μην ξεχνάμε όμως γιατί ψηφίζουμε την επόμενη Κυριακή. Ψηφίζουμε για να εκλέξουμε τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές σε ένα ευρωκοινοβούλιο 720 ευρωβουλευτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες θα είναι οι συμμαχίες που θα διαμορφωθούν την επόμενη πενταετία στην Ευρώπη και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να ψηφίζουμε και ευρωβουλευτές οι οποίοι πρώτα και πάνω απ' όλα θα εκπροσωπούν τη χώρα φορώντας πρώτα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και μετά την φανέλα της δικιάς τους παράταξης, διότι δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε και αρκετές περιπτώσεις ευρωβουλευτών από την αντιπολίτευση που για να κάνουν ζημιά στην κυβέρνηση τελικά πιστεύω ότι με τον τρόπο τους έκαναν ζημιά στη χώρα. Όταν παραδείγματος χάρη ζητάς να κοπούν κοινοτικά κονδύλια από την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολική στάση που σίγουρα δεν συνάδει με τον ρόλο Ελλήνων ευρωβουλευτών mm-hmm. στο Ευρωκοινοβούλιο. Που πρέπει να θέτουν ως πιο σημαντικό το εθνικό συμφέρον παρά τις πολιτικές και κομματικές πεπιθήσεις. Με στενοχωρεί το γεγονός ότι σε κάποιες αυτονόητες πολιτικές οι οποίες έχουν εθνικό πρόσημο δεν μπορούμε καν και εντός Ελλάδος να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Και να δώσω ένα... Αυτό δεν έχετε άδικο. Στα μεγάλα θέματα να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Το αναφέρατε και πριν λίγο που είδα την συζήτηση την οποία κάνατε με το εκλεκτό σας πάνελ. Ξέρουμε και το έχουμε δει και πολύ πιο έντονα τελευταία. Αναφέρομαι στην ακρίβεια και στις πολυεθνικές. Ναι. Πολυεθνικές έχουν μια παράδεκτη πρακτική να τιμολογούν διαφορετικά ίδια ή βασικά παρεμφερή προϊόντα ανάλογα με το μέγεθος μιας αγοράς. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα που είναι θύμα αυτών των πρακτικών, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έστειλα λοιπόν μια επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής εν ώψη της επόμενης πενταετούς θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ότι πρέπει κάτι η Ευρώπη να κάνει. Ήρθα λοιπόν και τα έβαλα mm-hmm. με τις πολυεθνικές. Δεν είναι απλή υπόθεση αυτό. Είναι πολύ ισχυρές εταιρείες με μεγάλη οικονομική δύναμη. Θα πίστευα ότι σε αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εθνικό, είναι ευρωπαϊκό. Εγώ καταλαβαίνω να μας κατηγορήσει η αντιπολίτευση για την ακρίβεια εντός των τυχών. Είναι δικαίωμά της, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, μπορώ να δεχθώ την κριτική σε αυτό. Αλλά όταν αναλαμβάνουμε μια ελληνική πρωτοβουλία στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε να πάμε
μαζί να πούμε το αυτονόητο και πρέπει και εκεί να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Έχετε δίκιο, αλλά και να ασκήσουμε και σε αυτό κριτική στην κυβέρνηση. Απλά σας κατηγόρησαν ότι έγινε κατόπιν εορτής, προσχηματικά, λίγο πριν τις εκλογές. Μα γιατί γίνεται πριν τις εκλογές? Γιατί τώρα θέτουμε την ατζέντα για την επόμενη πενταετία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επειδή εγώ, ξέρετε, θα στηρίξω την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Von der Leyen. Παρόλο που πολλοί θεώρησαν ότι μπορεί να αναλάβει και τη θέση της. Δεν υπάρχει. Τέτοιο ζήτημα το έχω ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχει για μένα. Και επειδή θα τη στηρίξω, θέτω και εγώ τις προϋποθέσεις. Σωστό. Και ποιες είναι οι εθνικές προτεραιότητες για την πατρίδα μας. Πάντως, έτσι, βλέποντας αυτή την κλιμάκωση δηλώσεων τις τελευταίες μέρες, κυρίως σας κατηγορούν για την αλαζονία του 41%. Χθες σας είδα από την Κρήτη να λέτε: δεν προσβάλλουν εμένα, προσβάλλουν εσάς που με ψηφίσατε και μου δώσατε αυτό το ποσοστό, απευθυνόμενο στους ψηφοφόρους σας. Απ' την άλλη, εσείς είπατε πώς μιλάει ο κύριος Κασελάκης που δεν έχει αναλάβει ούτε το έργο της διαχείρισης της πολυκατοικίας του. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το 41%, γιατί είναι πράγματι μια κατηγορία που πιστεύω ότι αδικεί τους πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν. Εμείς καταφέραμε στις εκλογές, διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, να αυξήσουμε το ποσοστό μας. Και πιστεύω ότι οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν επειδή είδαν ότι κάναμε μια σοβαρή δουλειά, διαχειριστήκαμε κρίσεις καλά και πιστεύω ότι μας εμπιστεύθηκαν για αυτό το οποίο θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Άρα το 41% δεν μπορεί να είναι ένα ποσοστό αλαζονίας, διότι είναι το ποσοστό που μας έδωσαν οι ίδιοι οι πολίτες και έτσι καθορίστηκαν οι κοινοβουλευτικοί σχετισμοί. Και αν θυμάστε, το βράδυ των εκλογών έκανα μια δήλωση και είπα ότι αυτό δεν είναι ποσοστό λευκής επιταγής, ούτε είναι εντολή αλαζονίας. Και ξέρετε, νομίζω ότι επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι όσο πιο γιωμένος γίνεται, με βοηθάει πολύ και η οικογένειά μου σε αυτό, να αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχω μια πολύ σημαντική θέση ευθύνης, αλλά αυτό δεν είναι, δεν μου δίνει το δικαίωμα να συμπεριφέρομαι με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Για μένα αυτή η κατηγορία θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία που δεν στέκει, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει, θα το κρίνουν οι τηλεθεατές σας, αλλά πάλι νομίζω ότι τελικά η προσβολή είναι στους πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν, γιατί δεν το υφαρπάξαμε αυτό το ποσοστό. Τώρα, για το κ. Κασελάκης είναι ένας νέος πολιτικός αρχηγός, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά. Δικαιούται για να ομιλεί ή... Προφανώς. Είμαστε μακριά από εμένα τέτοιες λογικές. Είναι ένας νέος πολιτικός αρχηγός, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε εθνική κάλπη στις ευρωεκλογές και η δικιά μου κριτική είναι πρωτίστως πολιτική κριτική. Και αυτό το οποίο έχω αναδείξει δεν είναι το στυλ με το οποίο πολιτεύεται. Δικαίωμά του να πολιτεύεται με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί, να μην έχει, ας το πούμε, ένα ξεκάθαρο όριο μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Αυτό είναι δικαίωμά του και δεν θα το κρίνω εγώ. Και δεν είναι και δουλειά μου. Αλλά δικιά μου δουλειά είναι να κρίνω το πρόγραμμά του. Όταν λοιπόν έρχεται και προτείνει μέτρα τα οποία κοστολογούνται σε 45,8 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία, οφείλω να προειδοποιήσω τους Έλληνες πολίτες ότι αν ποτέ εφαρμοζόντουσαν όχι αυτά τα μέτρα εν συνόλο, αλλά ένα ποσοστό τους, η χώρα θα γυρνούσε πίσω σε καθεστώς επιτήρησης και ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Γιατί πολύ απλά αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν μνήμη, έχουν πονέσει πολύ από την οικονομική κρίση. Και το τελευταίο το οποίο θέλουν είναι κάποιον μαθητευόμενο μάγο, ο οποίος θα τους τάξει, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, θέλω να θυμίσω, από το ίδιο κόμμα, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Άρα εκεί εγώ εστιάζω την πολιτική. Εστιάζεται και στο ότι δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες, κάτι που δεσμεύτηκε να κάνει απόψη από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό θεωρείτε ότι το κάνει γιατί κρύβει κάτι ή απλά καλύπτεται στο νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορεί να το υποβάλει μέχρι και τις 36. Δεν θα έπρεπε καθόλου να είναι αυτό αντικείμενο συζήτησης, γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να το είχε καταθέσει ήδη. Είναι καινούργιος αρχηγός, ο κάθε πρόεδρος κόμματος οφείλει όταν προσέρχεται στη δημόσια ζωή να καταθέσει τα περιουσιακά στοιχεία τα δικά του και του συζύγου, να το τονίσω αυτό. Mm-hmm. Το δικό μου πόθεν έσχες. Έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά 20 χρόνια τώρα. Είναι αναρτημένο, είναι δημόσιο, είναι γνωστό. Αλλά στην δικιά μου περίπτωση έγινε και κάτι παραπάνω, το οποίο θέλω να το υπενθυμίσω. Η σύζυγός μου κυνηγήθηκε λησαλέα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τα μέσα με τα οποία είχε στενές σχέσεις και από τους τότε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υπέστη φορολογικό έλεγχο γραμμή-γραμμή. Το πόθεν έσχες μου έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και έχει αρχιοθετηθεί χωρίς καμία παρατήρηση. Άρα τα δικά μου
περιουσιακά στοιχεία. Είναι στη διάθεση οποιοδήποτε. Πολιτεύομαι 20 χρόνια. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, όλοι γνωρίζουν την περιουσιακή μου κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν. Ότι θα έπρεπε να συμβαίνει για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μα ξέρετε, είναι αυτονόητο και νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να τελειώσει και αυτή η συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ότι θα επανερχόταν αυτή η συζήτηση με τόσο ένταση, αν δεν μας έλεγε ο κύριος Κασελάκης ότι αυτός είναι ο μόνος έντιμος. Ότι έχει καθαρά χέρια, ότι έχει αδιαμεσολάβει τη σχέση, υπονοώντας ότι όλοι οι άλλοι, αυτός μπορεί να έχουν και τη φωλιά τους λερωμένη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ταιριάζει σε έναν πολιτικό ο οποίος υποτίθεται ότι κομίζει το κάτι νέο. Αυτός άκουσε τον καινούριο αέρα. Άκουσε ότι σήμερα θα. Βέβαια, το πώς θα καταθέσει. Τώρα, το πώς θα καταθέσει κάποιος πόθεν έσχεση, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι μια βαριά διαδικασία. Αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Γίνεται γραπτό στη Βουλή μέσα από μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μπορεί να το μοιράσει στους δημοσιογράφους. Θα το δούμε. Μάλιστα. Θυμηθήκατε την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αναφερόμενο σε 2-3 φάσεις της προεκλογικής περίοδου του τότε και του τώρα. Τσίπρας ή Κασελάκης. Με ποιον υπήρχαν καλύτερες γέφυρες επικοινωνίας? Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο βασικός πολιτικός μας αντίπαλος από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δώσαμε σκληρές μάχες, οι πολίτες επέλεξαν εμένα για πρωθυπουργό σε 2 αναμετρήσεις, αλλά από εκεί και πέρα ο κ. Κασελάκης είναι καινούριος, θα δοκιμαστεί, όπως σας είπα, για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Παρότι μπορεί να είναι πολύ διαφορετική υφολογικά, εγώ διακρίνω ένα κοινό νήμα το οποίο τους συνδέει. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα και από τον κύριο Κασελάκη, την είχαμε δει και επί εποχές Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχει, όπως σας είπα, μια πολύ μεγάλη έφεση και μια πολύ μεγάλη άνεση σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Άρα, παρότι το περιτύλιγμα μπορεί να είναι διαφορετικό, εγώ βλέπω ένα νήμα το οποίο συνδέει τους δύο πολιτικούς και νομίζω ότι ειδικά ως προς τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, αυτές πιστεύω ότι πια ανήκουν στο παρελθόν, και θέλω να θυμίσω ότι πια έχουμε ψηφίσει ένα νόμο που υποχρεώνει τα κόμματα εν ώψη εθνικών εκλογών να καταθέτουν τα προγράμματά τους και αυτά να κοστολογούνται από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Άρα στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα υπάρχει συζήτηση. Άρα να μην είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν θα υπάρχει συζήτηση για το πόσο στοιχίζει το πρόγραμμα του ενός ή του άλλου κόμματος. Αλλά για το αν είναι εφικτό. Είναι τόσα, είναι λιγότερα, είναι περισσότερα. Θα μας πούνε, θα μας πει ένας ανεξάρτητο όργανο πόσο στοιχίζει το κάθε κόμμα και από και πέρα, το κάθε πρόγραμμα, και από και πέρα οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Μιας και αναφέραμε τον κύριο Τσίπρα που αποχώρησε, εσείς έχετε σκεφτεί τη δική σας αποχώρηση από τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Υπό ποιες συνθήκες και πότε θα θέλατε να γίνει, αν μπορείτε εσείς να το οριοθετήσετε? Κοιτάξτε, μόλις εκλέχθηκα πρωθυπουργό για μια δεύτερη τετραετία. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι να γίνει σύντομα, αλλά ξέρετε, οι πολιτικοί αποχωρούν με δύο τρόπους από την εξουσία. Είτε γιατί επιλέγει ο λαός να τους στείλει στην αντιπολίτευση ή στη συνταξιοδότηση, είτε γιατί ήδη κρίνουν κάποια στιγμή ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά άμεσα. Έχω 3 χρόνια ακόμα μπροστά μου, πιστεύω, μιας γόνιμης πρωθυπουργικής θητείας, και θέλω κι εγώ να κριθώ στο τέλος της τετραετίας για αυτά τα οποία θα έχω πετύχει στη διάρκεια της δεύτερης πρωθυπουργικής μου θητείας. Το λέω γιατί γίνανε πολλές συζητήσεις για την ανάληψη μιας ευρωπαϊκής θέσης σημαντικής. Χθες, βέβαια, στην Καθημερινή, νομίζω, το αρνηθήκατε κατηγορηματικά. Καταρχάς, να πω ότι είναι τιμητικό για έναν Έλληνα πρωθυπουργό να συζητείτε για μια σημαντική ευρωπαϊκή θέση. Δεν συμβαίνει συχνά. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι τιμώ την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και να μου προτινότανε μια ευρωπαϊκή θέση να την αποδεχόμουν. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω τους Έλληνες πολίτες εκεί που με έταξαν με την ψήφο τους. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συζητά όλη η ελληνική κοινωνία παρά τους μήνες που έχουν περάσει. Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι δεν έχει χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των Ντεμπών. Εσείς, από την άλλη, μιλάτε για την διαδικασία εντός των δικαστικών αιθουσών, για τους προφυλακισμένους και αναμένετε την εκδίκαση της υπόθεσης. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάτι διαφορετικά? Ενδεχομένως θα αποφασίζατε να μην συμπεριλάβετε τον κύριο Καραμαλή στο ψηφοδελτίό σας? Κοιτάξτε, έχω μιλήσει πολλές φορές για το θέμα αυτό και κάθε φορά που θα ερωτώ με θα απαντώ, γιατί ήταν μια εθνική τραγωδία που μας συγκλώνησε όλους και πιστεύω ότι οφείλουμε στη μνήμη των θυμάτων και στους συγγενείς τους να εξασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί
όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κάποια προχειρότητα στην όλη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι σωστό να πει κανείς ότι η δικαιοσύνη αυτή τη φορά έχει κινηθεί με άλλους ρυθμούς. Επειδή κατηγορούμαστε συχνά για συγκάλυψη, εγώ παραθέτω τα πραγματικά δεδομένα. Έχουμε 34 κατηγορούμενους, κάποιοι εκ των οποίων είναι προφυλακισμένοι. Η ελληνική πολιτεία έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη και την όλη διαδικασία της προανάκρισης, αλλά παρέχοντας και δυνατότητα να βρούμε τη σωστή αίθουσα για να γίνει δίκη. Και πιστεύω ότι η δίκη θα ξεκινήσει σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μου φαίνεται και πολύ συγκάλυψη αυτό. Από εκεί και πέρα, σε όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν ποινικές πολιτικές ευθύνες, δεν έχουν παρά να έρθουν στη Βουλή, να τις στοιχειοθετήσουν και η Βουλή θα είναι πάντα έτοιμη να συζητήσει μια τέτοια πρόταση. Το δικό μου χρέος ως Πρωθυπουργού είναι να αφήσω τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει την δουλειά της. Σε καμία περίπτωση να μην μπω στον πειρασμό να εργαλειοποιήσω αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Δυστυχώς άλλα κόμματα το έχουν κάνει και ξεδιάντροπα θα έλεγα. Εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών. Εμείς θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να το είχαμε κάνει στην τραγωδία του Ματιού. Δεν το κάναμε ποτέ. Και αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο μας διαχωρίζει mm-hmm. Από αυτούς που επέλεξαν να κάνουν μια σπέκουλα πάνω στο ζήτημα των τεμπών. Και βέβαια, δικό μας χρέος επίσης είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Ότι τα τρένα μας θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τρένο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο. Ένα μέσο το οποίο εμπιστευόντουσαν οι Έλληνες πολίτες. Κλονίστηκε αυτή η εμπιστοσύνη τους και πρέπει να την ξανακερδίσουμε. Έχετε δίκιο. Δεν μου απαντήσατε ωστόσο στο πολιτικό κόστος του να αποφασίσετε να συμπεριλάβετε τον κύριο Καραμαλή στο ψηφοδέλτιό σας. Αυτή ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθηκε για την οποία στο κάτω-κάτω σε ένα βαθμό απεφάνθησαν και οι ήδη οι πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας. Από εκεί πέρα θα το ξαναπώ, αν κάποιος έχει να προσάψει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε πολιτικό που πιστεύει ότι μπορεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, δεν έχει παρά να φέρει το θέμα στη Βουλή και η Βουλή έχει υποχρέωση και θα το κάνει να το συζητήσει. Σε ένα από τα 7 ερωτήματα που σας έθεσε ο κύριος Κασελάκης και δεν απαντήστηκε, μάλιστα σας κατηγόρησε ότι δεν είχατε διαβάσει την ανάρτησή του, έλεγε έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά. Και λυπάμαι που θα το πω. Είναι και ντροπή που αναπαράγεται και διαρκώς αυτή η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Ό,τι απόφαση πάρθηκε εκείνη τη στιγμή ήταν αμιγώς επιχειρησιακή. Και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι πραγματικά. Δείχνει απελπισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να επανέρχονται στο ζήτημα αυτό μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα των επόμενων εκλογών, η εργαλειοποίηση των τεμπών ή του πόνου των συγγενών. Ξέρετε, δεν είναι μόνο, δεν έχει κανείς δικαίωμα προνομιακή σχέση με τους συγγενείς και τον πόνο τους. Και εγώ μιλάω συχνά με συγγενείς και με συναντούν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και εξηγώ τους λέω την άποψή μου, την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Και από εκεί πέρα ήδη θα κρίνουν αν είμαι πίστευτος ή όχι. Γνωρίζω ότι μιλήσατε και με τον κύριο Πλακιά, τον πατέρα των δίδυμων κοριτσιών, σωστά? Όχι μία φορά. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες περιμένουν τις δικαστικές αποφάσεις και άπλετο φως. Πάμε λίγο σε ένα καλό νέο, μιας και η κοινωνική ατζέντα και το θέμα της ακρίβειας και το πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης απασχολεί το κάθε σπίτι. Χθες κάνατε μια ανακοίνωση, διευρύνετε το πρόγραμμα Σπίτι μου. Θέλουμε να το διευρύνουμε. Θέλετε, αλλά νομίζω ότι στα χαρτιά είναι έτοιμη αυτή η διεύρυνση και θα αφορά και ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας. Απομένει μια οριστικοποίηση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αξιοποιήσουμε κάποιους από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν στα δάνεια τα οποία μπορούμε να πάρουμε ως χώρα, για να διευρύνουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο όπως ξέρουν και οι τηλεθεατές σας ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, να διευρύνουμε και την περίμετρο, να το επεκτείνουμε και σε ζευγάρια τα οποία είναι στις ηλικίες μεταξύ 40 και 50
Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, θα μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες εξαγγελίες ώστε να τρέξουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα σπίτι μου μετά τις εκλογές. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι το μόνο, η μόνη παρέμβαση που έχουμε κάνει για τα ζητήματα της στέγης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν κάποιος σήμερα είναι στο ενίκιο, έχει δυσκολία διότι η άλλη όψη της οικονομικής ανάπτυξης είναι η αύξηση των ενοικίων. Το ότι αυξάνουν οι τιμές των ακινήτων είναι καλό για τους ιδιοκτήτες, είναι προβληματικό για τους ενοικιαστές. Και εκτός από το πρόγραμμα Σπίτι μου, έχουμε και άλλα προγράμματα. Το ανακαινίζω, επισκευάζω, ενοικιάζω. Είναι προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό και το οποίο δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο να το ανακαινήσουν όσο τα ενοίκια είναι χαμηλά. Τώρα, με μια βοήθεια από το κράτος, να τα ξαναφτιάξουν, να τα βάλουν στην αγορά εργασίας. Έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις, όπως ξέρετε, για το Airbnb, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται όσοι βλέπουν το Airbnb ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίζεται κάποιος ο οποίος έχει, ας πούμε, ένα μικρό ξενοδοχείο. Και βέβαια προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής, πώς θα αξιοποιήσουμε γη την οποία διαθέτει το δημόσιο για να χτίσουμε κατοικίες, ένα μέρος εκ των οποίων θα μισθωθεί σε συμπολίτες μας με ένα χαμηλότερο ενίκιο, και τα θέματα της φοιτητικής στέγης που με απασχολούν ιδιαίτερα. 5 συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών για 8.000 φοιτητές. Και θέλω επίσης να κάνω και μια φιλόδοξη παρέμβαση για να ξαναφτιάξουμε υφιστάμενες φοιτητικές εστίες. Κάποιες εκ των οποίων, όπως ξέρετε, ειδικά οι φοιτητικές εστίες στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ και στο Πολυτεχνείο, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και αναζητούμε τον σωστό τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια τολμηρή παρέμβαση για τη φοιτητική. Μακάρι, γιατί είμαστε και εν μέσω πανελλαδικών, οπότε έτσι μας δίνεται έναν ωραίο στόχο και ένα ωραίο κίνητρο. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Είναι ο χαλαρός τύπος των social media που θα βάλει και το περίεργο καπέλο και δεν του νοιάζει τι θα πούνε, που θα δείξει και την αγάπη του στα ζώα, που θα κάνει πλάκα με την ταμπέλα του αν έχει γκαντεμιά ή όχι αυτό που θα πει και αν θα φέρει γούρι ή όχι? Πώς είναι δυνατόν? Ποιος είστε, αυτός ο τύπος που έχει χιούμορ ή ο πολύ σοβαρός πολιτικός άνδρας με το αποστηρωμένο προφίλ ενός πρωθυπουργού? Γιατί δεν μπορώ να είμαι και τα δύο? Η δουλειά είναι σοβαρή, το αντιλαμβάνεστε, και απαιτεί υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν βγάζω το πρωθυπουργικό κοστούμι δεν μπορώ να είμαι πιο χαλαρός, να κάνω χιούμορ ή να κάνω χιούμορ και στο γραφείο, εκείνες τις λίγες στιγμές που απαιτείται να είμαστε πιο χαλαροί. Πιστεύω πολύ στο να χτίζει κανείς δημιουργικές ομάδες και να μπορεί να φέρνει διαφορετικές απόψεις γύρω από το ίδιο τραπέζι. Και εκεί το να μπορεί να έχει κανείς χιούμορ, να κάνει κανείς την πλάκα του, νομίζω ότι διευκολύνει τους άλλους ώστε να μην σε κρατάνε σε μια τέτοια απόσταση ώστε να θεωρούν ότι δεν μπορούν να σου πούνε πραγματικά τη γνώμη τους. Γιατί το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να γίνει σε ένα πολιτικό είναι να καθόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, να μιλάω εγώ και να λένε όλοι μπράβο, τι ώρα που τα είπε. Όταν χαλαρώνουν τα πράγματα, πέραν το ότι η δουλειά μας γίνεται πιο ευχάριστη, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά όσο γίνεται σε ένα περιβάλλον μεγάλης πίεσης, νομίζω ότι αυτό διευκολύνει κιόλας να μας βλέπουν οι συνεργάτες μας ως κάποιους ανθρώπους στους οποίους μπορούν εύκολα να μην έχετε αυλό κόλλα και σας λένε ναι, μόνο τα καλά. Ανοιχτούν. Διότι κόλλα και η κολακία θα υπάρχει για πάντα. Για το καπέλο, ας πούμε, σας είπε κανείς γιατί το βάλε? Εντάξει, νομίζω ότι το TikTok μου επέτρεψε να... Η κύρα μου λέει μόνος του το έβαλε. Οι συνεργάτες μου ξέρουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε στο TikTok είναι δικιάς μου έμπνευσης. Αντίθετα, μερικές φορές θέλω να είμαι και λίγο πιο προχωρημένος και μου κόβουν κάποιες ιδέες. Αλήθεια. Αλλά το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω το γιατί. Απλά 20 χρόνια αντιμετώπιζα το εξής παράδοξο. Ναι. Συναντούσα πολλούς συμπολίτες μας στον δρόμο και μου λέγανε «Μα είσαι διαφορετικός από κοντά από ό,τι από την τηλεόραση». Προσπαθούσα να τους εξηγήσω. Στην τηλεόραση φοράς το κοστούμι σου, είσαι στη Βουλή. Έχεις ένα πιο ξύλινο λόγο, γιατί αυτά τα θέματα πραγματεύεσαι. Έχεις ένα πιο, θα έλεγα, ένα πιο τεχνοκρατικό λόγο. Το TikTok μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω μια άλλη, όχι μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα μου, να δείξω πώς είμαι πραγματικά όταν μπορώ να φεύγω από τις αρμοδιότητες και το ρόλο του Πρωθυπουργού. Και το βρήκα πολύ
δημιουργικό και ενδιαφέρον και το αγκάλιασα με πολύ κέφι. Έτσι. Και πια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν TikTok. Όταν είδα και τον κύριο Κουτσούμπα να κάνει TikTok, εγώ ας πούμε δεν έχω ενεργό TikTok και λέω. Ποτέ δεν είναι αργά. Άρθω για ιδιαίτερα μαθήματα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά σήμερα είναι το TikTok, αύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, δεν είναι. Ευχηθήκατε και στις δύο ομάδες καλή επιτυχία. Πέσατε μέσα και στις προβλέψεις σας. Και αυτοσαρκαστήκατε και με όλη αυτή την ταμπέλα της γκατεμιάς που κάποιοι έτσι σας έχουν προσάψει. Γιατί δεν πήγατε στον τελικό του Ολυμπιακού που είστε φανατικός. Επέλεξα να κάτσω να τον δω στην τηλεόρασή μου. Δεν πήγα σε κανένα μάτς. Μερικές φορές έχουμε και τα γούρια μας, έτσι, ναι. Α. Οπότε και εμείς έχουμε τα γούρια μας. Οπότε, απλά πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι Παναθηναϊκός, είναι ο γιος του Ολυμπιακός. Πήρε ο κύριος Κασελάκης. Επέλεξα να κάνω το ίδιο που έκανα σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, να μην αλλάξω τις συνήθειές μου. Το ίδιο έκανα και στο τελικό του μπάσκετ. Είναι μεγάλη επιτυχία να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, στα δύο δημοφιλέστερα σπορ. Ολυμπιακός σε ένα ευρωπαϊκό. Τρόπαιο Παναθηναϊκός κάτοχος της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Εγώ χαίρομαι προφανώς ως φίλαθλος, αλλά χαίρομαι και ως πρωθυπουργός, διότι αφενός καταφέραμε και διοργανώσαμε ένα τελικό στην Αθήνα, δεν άνοιξε ουρθούνη. Και νομίζω ότι οι φίλαθλοι οι οποίοι πήγαν, είδαν άψογη οργάνωση, πήγαν εύκολα, έφυγαν εύκολα. Πανηγύρισαν. Χωρίς να δημιουργηθούν ευκαιρίες. Νομίζω ευκράτερα. Ότι μέχρι και οι τιμένοι ήρθαν, φύγαν χωρίς παρατραγούδα. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το Δεκέμβριο πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις για το ποδόσφαιρο. Κλείσαμε τα γήπεδα. Σωστό. Και είπαμε ως εδώ μετά τη δολοφονία του αστυνομικού του Γιώργου του Λιγκερίδη. Και τα γήπεδα ξανά άνοιξαν με άλλες συνθήκες. Με κάμερες, σε πολύ καλύτερο κλίμα. Είχαμε πολύ ανταγωνιστικά play-off. Το πρωτάθλημα κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική, πάλι δεν άνοιξε ρουθούνη. Αυτό είναι, λέμε για την Ευρώπη. Αυτό είναι Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί λέμε μερικές φορές πώς θα γίνουμε Ευρώπη και τι σημαίνει τελικά να γίνουμε Ευρώπη, για να ξανασυνδέσω τη συζήτησή μας με τις ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει να γίνουμε Ευρώπη παντού και στο ποδόσφαιρο. Να μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο με τα παιδιά σου και να μην αισθάνεσαι ότι μπορεί να κινδυνεύσεις καθ' οποιοδήποτε τρόπο. Θα το επιβεβαιώσω γιατί έτυχε και πήγα και εγώ με την οικογένειά μου και το γιο μου που είναι 6 χρονών στο γήπεδο και δεν αισθάνθηκα καμία ανασφάλεια. Θέλω να μου πείτε, γιατί χθες έπιασα προς το τέλος της διακαναλικής σας συνέντευξης την πρόθεσή σας, έτσι, μια πρόθεση που έχετε, που από ό,τι κατάλαβα ακόμα είναι στα χαρτιά, να ηγηθείτε κάποιων πρωτοβουλειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελεγχθούν λίγο τα social media και πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν δυστυχώς φαινόμενα εθισμού στα μικρά παιδιά, έχουμε τα φαινόμενα bullying. Θέλω να μου πείτε τι εννοείτε, γιατί είναι το κοινό. Χαίρομαι που το εντοπίσατε. Δεν το εντόπισαν πολύ. Ίσως γιατί έχετε μικρά παιδιά. Επιστρέφουμε. Κοιτάξτε. Να μου το απαντήσετε μετά τις διαφημίσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Λίγο καφέ, λίγο βεβαίως. Νερό και να επιστρέψουμε τριμύτεροι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μια happy day, παρέα με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Και πραγματικά θέλω να πω ότι δεν μου ζητήθηκε να μην ρωτήσω το οτιδήποτε και αυτό έτσι το θεωρώ. Είναι κάτι που θέλω να το αναδείξω. Με άφησε να ρωτήσω ό,τι πιο χαλαρό, ό,τι πιο lifestyle, ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, πολιτικές ερωτήσεις σε όλους τους τομείς και σε όλες τις κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί αφήσαμε έτσι μία εκκρεμότητα πριν το break. Είπαμε, κύριε Μητσοτάκη, ότι χθες τη διακαναλική συνέντευξη που παραχωρήσατε στους συναδέλφους, αφήσατε να εννοηθεί ότι σκοπεύετε να ηγηθείτε κάποιων πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ελεγχθούν οι πλατφόρμες των social media. Γιατί οι ψυχολόγοι και οι άνθρωποι που γνωρίζουν θεωρούν ότι ο εθισμός στα social και σε αυτές τις πλατφόρμες τροφοδοτούν τα φαινόμενα bullying. Και όχι μόνο. Τροφοδοτούν την κατάθλιψη, πολλά θέματα ψυχικής υγείας στα παιδιά και στους εφήβους μας. Και αυτή τη στιγμή όποιος έχει παιδιά γνωρίζει ότι το μοντέλο λειτουργίας των πλατφορμών αυτών είναι να κρατήσουν τα παιδιά μας και τους εφήβους μας online και χρήστες της πλατφόρμας στην οποία έχουν επιλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχει διαδικτυακός εθισμός. Μας το λένε οι επιστήμονες με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Νομίζω το ξέρετε και εσείς νομίζω ως μητέρα τα δικά μου παιδιά είναι πιο μεγάλα και οφείλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η Ευρώπη βρέθηκε ήδη στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων ρύθμισης της τεχνολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι το γνωστό σε όλους μας GDPR είναι ευρωπαϊκός κανονισμός.
να ακόμα μια υπενθύμηση γιατί αυτά που γίνονται στην Ευρώπη μας αφορούν. Σωστό. Και πιστεύω το επόμενο βήμα, το οποίο αφορά και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, θα συμπεριλάβει και σίγουρα ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μειώσουμε την επίπτωση του διαδικτυακού εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους, γιατί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν γνωρίζουμε την έκτασή του ακόμα. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα τεράστιο πείραμα με τα παιδιά μας και τους εφήβους. Αλλά εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να μείνω σιωπηλός για ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα αφορά όλο τον κόσμο, αλλά σίγουρα αφορά την Ευρώπη. Και η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα κανονιστικά. Άρα, να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβω στην πράξη. Θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα φίλτρα με πολλά τα οποία θα περνάνε κάποια βίντεο, πολλά πράγματα, θα μπορούμε να κάνουμε πέραν αυτού που λέμε τον έλεγχο του περιεχομένου από τις πλατφόρμες. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οι πλατφόρμες μας σερβίρουν συνέχεια υλικό το οποίο πιστεύουν ότι θέλουμε να δούμε. Υπάρχει τρόπος αυτό να περιοριστεί. Από την ίδια την πλατφόρμα. Να ξεκινάς κάθε φορά μια αναζήτηση από το μηδέν. Να μην σου βγαίνουν συνέχεια σχετικό υλικό και να μένεις καθυλωμένος στην οθόνη του κινητού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρέμβασης, χωρίς να στερήσουμε από τα παιδιά και από τους εφήβους μας τη δυνατότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας. Δεν πάμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πάμε όμως να αναγνωρίσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο αρχίζει και έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ηγηθώ αυτή τη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το βλέπω το πρόβλημα μπροστά μου. Συνομιλώ με πολλούς γονείς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται. Συνομιλώ και με παιδιά. Οι πλατφόρμες είναι ως επιτροπής των Αμερικανικές. Άρα στην Αμερική δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο. Υπάρχει και εκεί μια μεγάλη πίεση που επισημαίνει τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη θα είναι στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Όπως η Ευρώπη ήταν στην πρώτη γραμμή για το GDPR και για το AI Act, που αφορά ζητήματα ρύθμισης και του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης, διότι πια πρέπει να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξει κάποιος ένα βίντεο δικό σας ή δικό μου, που μπορείτε να κάνετε ή να λέτε οτιδήποτε. Σωστό. Και μέχρι που να εξηγήσετε εσείς ή εγώ ότι το βίντεο αυτό είναι ψεύτικο και είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η ζημιά στη φήμη σας, στο κύρος σας ή στο δικό μου μπορεί να έχει ήδη γίνει. Ποιο είναι το χειρότερο fake news που έχει γραφτεί για σας και η ζημιά έγινε πριν προλάβετε να το διαψεύσετε, γιατί πολύ απλά δεν ίσχυε? Έχω ακούσει τόσα πολλά που... Κάτι που σας ενόχλησε, σας πείραξε? Νομίζω ότι αυτό το που με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα ήταν η συστηματική επίθεση στη σύζυγό μου, η οποία ήταν απόλυτο συνορχιστρωμένη. Εκδηλώθηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η σύζυγός μου, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, η σύζυγός μου έχει μηνύσει και βουλευτές της αντιπολίτευσης που επιμένουν στην ίδια λασπολογία. Ξέρετε, εμείς... Την υποστηρίξατε σε αυτή την απόφαση, γιατί είναι μια γενναία απόφαση. Απόλυτα, όχι μόνο αυτό. Της είπα ότι θα πάω και μάρτυρα στο δικαστήριο για να την υποστηρίξω. Ξέρετε, εμείς έχουμε και τα καλά της δουλειάς. Έχουμε τα στραβά, τα δύσκολα, έχουμε και τα καλά. Η οικογένεια που είναι από πίσω και βάζει πλάτη, δεν έχει τον γκλάμορ ή την ικανοποίηση ότι μπορεί να αλλάζει τις ζωές κάποιων προς το, προς το καλύτερο. Είναι πάρα πολύ άδικο, ανέντιμο, πρόστιχο θα έλεγα, να κυνηγάς οικογένειες, ειδικά πόσο μάλλον γυναίκες και παιδιά, γιατί έχουν ακούσει και τα παιδιά μου πολλά. Και λυπάμαι που δυστυχώς αυτή η συζήτηση συνεχίζεται ακάθεκτη και από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Δηλαδή αυτό το οποίο αποκαλούμε ο πολλακισμός ως μια αφόρητη έφεση στην τοξικότητα με fake news, με κατηγορίες ανυπόστατες, με μισογυνισμό, έντονο μισογυνισμό, δυστυχώς συνεχίζεται ακάθεκτος και από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Θα περίμενα ότι με ένα καινούριο αρχηγό θα είχαν αλλάξει συνήθειες, αλλά φαίνεται ότι το χούι δεν βγαίνει εύκολα. Η Μαρέβα, η σύζυγός σας λυγίζει ποτέ σε αυτές τις επιθέσεις ή έβαλε και έθεσε την κόκκινη γραμμή της και είπε φτάνει ως εδώ? Ναι, τώρα πέρασαμε δύσκολα, πολύ δύσκολα και είχε επιπτώσεις και στην ίδια. Είναι σκληρή γυναίκα η Μαρέβα, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν τις αντοχές τους. Είναι μια πολύ επιτυχημένη επαγγελματίας, έχει κερδίσει χρήματα, προέρχεται από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια. Δεν έχει απολογηθεί για κάτι. Ναι, είναι μια αυθυπαρκτή προσωπικότητα. Η Μαρέβα έβαλε την καριέρα της σε δεύτερη γραμμή. Γιατί ακριβώς καταλάβαινε ότι ορισμένα πράγματα τα οποία έκανε επαγγελματικά δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Άλλαξε καριέρα.
βρήκε μια καινούρια επαγγελματική διαδρομή για να κάνει κάτι το οποίο ήταν απολύτως σίγουρη η ίδια ότι δεν θα μου δημιουργούσε εμένα ποτέ πρόβλημα. Όχι και να κατηγορείται και να την πυροβολούν με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, είναι κάτι το οποίο έγινε, όπως σας είπα, συστηματικά από το 2016 και δυστυχώς συνεχίζεται και τώρα με αμύωτη ένταση. Τι κάνετε οι δυο σας για να χαλαρώσετε, δηλαδή σαν ζευγάρι, τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί? Όχι τίποτα το ιδιαίτερα διαφορετικό από ό,τι θα έκανε νομίζω οποιοδήποτε ζευγάρι. Καταρχάς, μας αρέσει να βγούμε οι δυο μας να φάμε. Ήσυχα. Τα καταφέρνετε, δεν έρχονται όλοι να σας μιλήσουν? Έρχονται αρκετοί και είναι καλό αυτό. Προτιμώ να έρχονται να μου μιλάνε παρά να με αγνοούν. Ξέρετε, όχι, εννοώ ότι αυτό το double date δεν είναι και τόσο εφικτό. Δεν υπάρχει. Για μας αναγνωρίζουμε ότι πια δεν υπάρχει τη στιγμή που θα βγούμε από το σπίτι μας. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Και όταν θα πάω σε ένα εστιατόριο και κάποιος έρθει είτε να φωτογραφηθεί μαζί μου, είτε να μου πει κάτι, να εκφράσει ένα παράπονο, οφείλω να τον ακούσω. Είναι μέρος. Αν το κάνει επιθετικά, θα σας ενοχλήσει, δηλαδή αν έρθει με επιθετικό τρόπο? Δεν γίνεται συνήθως έτσι. Ο κόσμος είναι ευγενής και ο κόσμος που έρχεται να μου μιλήσει και να εκφράσει παράπονο το κάνει κατά κανόνα με πολύ κόσμο. Με ευπρέπεια. Και έχω μια υποχρέωση να τους ακούσω και να είμαι παρόν εκείνη τη στιγμή. Διότι θα είναι η μόνη τους ευκαιρία ενδεχομένως να πούνε μια κουβέντα στον Πρωθυπουργό. Αν σας φλερτάρουν, θα νιώσετε περίεργα. Είχαμε δει κάποια στιγμή ένα ένσταντα. Σας έλεγε μια κυρία, είστε κούκλος. Κοιτάξτε, τα αντιμετωπίζω με το απαραίτητο χιούμορ. Και εγώ και η Μαρέβα. Νομίζω ότι χρειάζεται. Γιατί να γίνει και μπροστά τη. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, μας αρέσει να καθόμαστε και σπίτι. Κάνετε και πολλές αθλητικές δραστηριότητες παρέα. Κάνουμε και ποδήλατο μαζί. Της αρέσει ή το κάνει για να σας πω? Όχι, της αρέσει πολύ. Είναι εξίσου αθλητική. Ναι, ναι, και περπατάμε μαζί και παίζουμε τένις μαζί. Μας αρέσει και στους δύο πολύ το βουνό. Νομίζω ότι για να αντέξει μια σχέση. Γιατί θα τσακωθείτε? Για έναν ανούσιο λόγο της καθημερινότητας ενδεχομένως. Για πολλές φορές για μικρά πράγματα. Όπως οποιοδήποτε ζευγάρι έχουμε και εμείς τους καυγάδες μας. Και νομίζω ότι η Μαρέβα πολλές φορές είναι η φωνή. Με κρατάει υγιωμένο. Μου ασκεί συχνά αυστηρή κριτική. Μερικές φορές, επειδή δεν είμαι και ο άνθρωπος, προσπαθώ, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που πάντα παίρνω την κριτική πάρα πολύ καλά. Μπορεί μερικές φορές να είμαι λίγο ευέξαπτος, αλλά πάντα ακούω αυτό το οποίο έχει να πει. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει ένα ζευγάρι να κρατήσει τη σχέση του, και εμείς έχουμε περάσει από 40 κύματα, δεν το κρύψαμε και ποτέ. Μάλιστα, 5 χρόνια πριν που είχαμε κάνει αυτή τη συνέντευξη, είχατε μιλήσει για πρώτη φορά ανοιχτά για αυτό το διάστημα που μείνατε χώρια και πολύ συχνά. Αλλά να χτυπήσω ξύλο, είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν και έτσι προχωράνε στη ζωή τους. Κοιτάμε πάντα μπροστά το μέλλον με αισιοδοξία. Περνάμε ωραία. Καλά μαζί, χαιρόμαστε το ένα τον άλλον, γελάμε πολύ μαζί και απολαμβάνουμε την παρέα ο ένας του άλλου. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την πρώτη κυρία είναι ότι είναι μια γυναίκα που δεν είναι δυσπρόσιτη και απροσπέλαστη. Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις που έχει τύχει κάποιος να τη βρει. Είναι μια γυναίκα που θα απαντήσει στο κινητό της το μήνυμα και αυτό κάτι λέει και για το χαρακτήρα της. Και με τον τρόπο της θα φροντίσει πάντα να βοηθήσει, χωρίς ποτέ να διεκδικήσει οποιαδήποτε προβολή. Με τα παιδιά σας θα μιλήσετε για τα προσωπικά τους, θα εκφράσετε άποψη. Δεν μ' αρέσει αυτός για σένα, αυτή η κοπέλα. Φυσικά. Έχουμε πολύ άνετη σχέση με τα παιδιά και μιλάμε προφανώς και για τα προσωπικά τους και για τα οικογενειακά και για τα πολιτικά. Τίποτα δεν μας δίνει μεγαλύτερη χαρά από το να είμαστε οι πέντε μας. Δεν τα καταφέρνουμε πολύ συχνά, γιατί και τα τρία παιδιά μου αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό. Και τώρα το καλοκαίρι σπουδάζουν στο εξωτερικό, τώρα δουλεύουν και τα τρία στο εξωτερικό. Τα δύο έχουν ήδη ψηφίσει με επιστολική ψήφο από το εξωτερικό, όπως πολλοί άλλοι. Θυμίζω ότι σήμερα λίγη προθεσμία. Όποιος λοιπόν θέλει να ψηφίσει. Υποβάλει όμως τα χαρτιά. Εννοείται. Όποιος έχει πάρει φάκελο όμως, σήμερα πρέπει να τον εμπιστεύσει εντός Ελλάδος. Για εκτός Ελλάδος έχει ήδη παρέλθει. Το λέω γιατί κάποιοι άφησαν τους 40 βαθμούς που θα έχουμε την άλλη Κυριακή. Σου λέει προλαβαίνω να ψηφίσω επιστολικά. Τώρα, θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί, αλλά να κάνω κι εγώ μια έκκληση για συμμετοχή. Βεβαίως. Μιλήσαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής για τη σημασία των ευρωεκλογών, για τις σημαντικές αποφάσεις που θα πάρθουν στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δεν κρίνεται. Καταλαβαίνω, περάσαμε από πολλές εκλογές. Οι πολίτες είναι κουρασμένοι, όμως είναι πολύ σημαντικό να
Έχουμε μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, ή τουλάχιστον μεγαλύτερη από αυτό που κάποιοι προσδοκούν. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν και οι φωνές εκείνες που ξέρουν να διεκδικούν στην Ευρώπη την επόμενη μέρα αυτά τα οποία είναι καλά και χρήσιμα για την πατρίδα μας. Εμείς έχουμε αποδείξει 5 χρόνια ότι μπορούμε να ξαναχτίσουμε το κύρος της χώρας στην Ευρώπη. Η φωνή της Ελλάδος μετράει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μεγάλη σημασία σε αυτό να προσθεθεί και μια ομάδα ευρωβουλευτών που να ξέρει, να μπορεί να διεκδικεί και να γνωρίζει επίσης πώς δουλεύουν οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Θέλω να πούμε, επειδή είναι το κοινό μας αυτό και δεν θέλω να το ξεχάσουμε, διευρύνθηκε με έναν σημαντικό τρόπο έτσι η ομάδα των νέων γυναικών που μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα μητρότητας και ηλικιακά και κατ' επάγγελμα. Αυτό είναι κάτι που έτσι μπορούμε να το περιμένουμε, να δούμε και περισσότερες γυναίκες να απολαμβάνουν το επίδομα μητρότητας. Καταρχάς, πια κάναμε την εξίσωση, είχαμε κάποιες δυσκολίες με την πλατφόρμα, αλλά το θέμα λύθηκε. Ελεύθεροι επαγγελματίες αγρότησες, οι οποίες δεν έπαιρναν επίδομα μητρότητας, τώρα δικαιούνται 9 μήνες τον κατώτατο μισθό. Είναι μια σημαντική ανακούφιση. Δεν είναι η μόνη όμως. Στηρίζουμε τη μητρότητα και την οικογένεια. Επίδομα γένας. Εμείς το κάναμε και το πήγαμε μάλιστα από τα 2.000 στα 2.400 ευρώ και αυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Μεγαλύτερες αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους που έχουν παιδιά. Περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ολοήμερο σχολείο σε περισσότερα δημοτικά σχολεία, γιατί πρέπει οι εργαζόμενες μητέρες και οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν κάπου να αφήσουν το παιδί τους, αλλά όχι σε ένα πάρκινγκ παιδιών. Και βλέπουμε και πολλές εταιρείες ιδιωτικές που με κάποιο τρόπο και αυτές προσπαθούν να τονώσουν. Εγώ να το πω αυτό, έχουμε δει ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μια τράπεζα είδα ότι ανακοίνωσε ένα πολύ. Και εδώ στον όμιλό μας είναι σημαντικό και εσείς το κάνατε. Και ακριβώς θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα στις ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν κινήσεις στήριξης των οικογενειών που θα επιλέξουν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο δημογραφικό. Το δημογραφικό αφορά και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σχεδόν 100.000 συμπολίτες μας, άντρες και γυναίκες, συνταξιούχοι, επέλεξαν να γραφτούν στην πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή να μπορούν να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους. Διότι παλιά 30% μείον. Είτε δεν το έκαναν, είτε το έκαναν μαύρα. Ήρθε η ώρα να σηκωθώ. Πρέπει να φύγω. Όχι, πρέπει, όχι, είχα τόσα ενδιαφέροντα πράγματα να πω, αλλά. Μου δώσατε λίγο χρόνο. Ναι. Μπορούσα να, έτσι, να έχω άλλο τόσο και να κάνω πολύ ωραία ερωτήματα και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.